Γεια σας, είμαι ο Πάνος και σήμερα θα μιλήσουμε για το Dungeon Degenerates Hand of Doom. Ουσιαστικά ένα review του παιχνιδιού, έχοντας παίξει μερικές φορές, τόσο με παρέα όσο και με solo. Πλέον έχω μια άποψη, μπορώ να την εκφέρω. Έχω στημένο και ένα παιχνίδι μπροστά μου που τελείωσα πρόσφατα, οπότε το μεγαλείο του παιχνιδιού φαίνεται στο τραπέζι. Και γενικά το Dungeon Degenerates είναι ένα παιχνίδι περιπέτειας, ένα adventure game, το οποίο έχει πολύ ιδιαίτερη γραφιστική απεικόνηση, τεχνοτροπία, η οποία φαίνεται και στο κουτί αλλά και στις κάρτες κλπ. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει, θα την έλεγε κανείς ψυχεδελική, θα την έλεγε κανείς neon art, κάπως έτσι. Αυτή είναι, είτε αρέσει είτε όχι, αυτή είναι. Οπότε ένα παιχνίδι περιπέτειας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στο οποίο δεν έχει τη συνηθισμένη ιστορία του είμαστε οι καλοί και προσπαθούμε να πολεμήσουμε τους κακούς ή κάτι τέτοιο. Θα έλεγα δεν υπάρχουν καλοί, είμαστε δραπέτες, εγκληματίες δραπέτες. Πάμε να δούμε πώς παίζεται περίπου, δηλαδή τι κάνει στο παιχνίδι, ένα overview, και μετά θα συζητήσουμε κάποια σημεία ακόμα του παιχνιδιού. Στο παιχνίδι λοιπόν αυτό, κάθε παίκτης έχει ένα χαρακτήρα, ή και περισσότερους αν θελήσει. Οι χαρακτήρες αυτοί είναι πολύ ιδιαίτεροι. Ας πούμε, μπορείς να είσαι Bloodsport Brawler, Corps Burner, Bug Conjurer, δεν έχει δηλαδή τα συνηθισμένα classes. Και αυτοί οι χαρακτήρες είναι καταδικασμένοι στο υπόγειο της φυλακής του Brutelburg, όπου και δραπετεύουν ουσιαστικά, και από εκεί και πέρα προσπαθούν να γλιτώσουν από ανθρώπους και από νόμο, παράλληλα ακολουθώντας κάποιες αποστολές που έχει το campaign του παιχνιδιού. Το campaign του παιχνιδιού, το οποίο είναι πάρα πολύ διακλαδωτό, ας πούμε έτσι, δηλαδή αν τελειώσει την πρώτη αποστολή, αυτή μπορεί να σου ανοίξει 3 άλλες. Αν τελειώσει μία από αυτές, να σου ανοίξει κάτι άλλο. Οπότε αυτό σημαίνει ότι επιδέχεται πολλά playthroughs. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, κινείσαι στο χάρτη και προσπαθείς να συλλέξεις στοιχεία ή να πολεμήσεις τέρατα ή και τα δύο συνήθως, αντιμετωπίζεις encounters, πας σε πόλεις, αγοράζεις αντικείμενα κλπ, ανεβαίνεις σε XP, αγοράζεις καινούργια skills ή βελτιώνεις τα ήδη υπάρχοντα skills, και όταν φτάνεις στο τέλος της αποστολής κάτι συμβαίνει, παίρνεις κάποιο reward ενδεχομένως αν πέτυχες ή συμβαίνει κάτι άλλο αν απέτυχες και πας μετά στην επόμενη. Χοντρικά δηλαδή πρόκειται για ένα adventure game το οποίο χρησιμοποιεί ζάρια για να λύνει όλα τα tests. Έξυπνο σύστημα με ζάρια, θα πούμε για αυτό συνέχεια. Οπότε χοντρικά αυτό είναι το παιχνίδι, το overview του παιχνιδιού, δηλαδή του Dungeon Degenerates Hand of Doom. Για την τεχνοτροπία, εμένα μου αρέσει πολύ αρτιστικά το παιχνίδι, πάρα πολύ. Τα χρώματά του δεν μου φαίνονται καθόλου έντονα, μου φαίνονται φοβερά. Έχει μια αισθητική 70's, συμφωνώ. Ψυχεδελική, συμφωνώ. Όμως κάθε κάρτα έχει το δικό της artwork. Δεν υπάρχει καμία κάρτα που το artwork να επαναλαμβάνεται με κάποια άλλη. Ακόμα και αν είναι κοντινές, είναι διαφορετικό το artwork. Και έχει εκατοντάδες κάρτες στο παιχνίδι. Οπότε φαίνεται ότι οι δημιουργοί έχουν δώσει και το είναι τους σε αυτό το παιχνίδι, αναγνωρίζοντας ενδεχομένως ότι σε κάποιους θα αρέσει, σε κάποιους δεν θα αρέσει. Για μένα είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο αυτή η τεχνοτροπία που μου αρέσει πάρα πολύ. Αναγνωρίζω ότι σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει, αυτό το βλέπετε και κρίνετε. Το πιο βασικό στοιχείο του παιχνιδιού για μένα είναι ο κόσμος του, καθώς είναι με ένας κόσμος φαντασίας, όπου υπάρχει όμως πολλή διαφθορά. Δεν είναι ο συνηθισμένος κόσμος high fantasy. Υπάρχει διαφθορά, υπάρχει σαπίλα, υπάρχουν νεκρομάντες. Δεν υπάρχουν καλοί κατά την άποψή μου, ο νόμος δεν είναι καλός. Οπότε, ο νόμος βασικά συνήθως ποτέ δεν είναι καλός, τέλος πάντων. Οπότε το παιχνίδι διαδραματίζεται σε ένα κόσμο, στον οποίο συμβαίνουν διάφορα encounters που χτίζουν σιγά σιγά τη γνώση σου για τον κόσμο, πας σε τοποθεσίες, χτίζεις τη γνώση για τον κόσμο, κάνεις περιπέτειες, χτίζεις τη γνώση σου για τον κόσμο, οπότε δεν είναι απλά παρακολουθώ μια ταινία και κάτι γίνεται. Εδώ συμβαίνουν πράγματα αν είσαι εκεί και τα δεις, συμβαίνουν πράγματα αλλά χωρίς να είσαι εκεί και δεν θα τα δεις, οπότε ενδεχομένως να χρειάζεται πολλαπλά playthroughs ή κάτι τέτοιο. Οπότε το σκοτεινό του θέμα με τον κόσμο και το θα έλεγα dark humor που έχει, σκοτεινό χιούμορ που έχει. Ας πούμε, σε ένα από τα encounter συναντήσαμε έναν sex dwarf, ο οποίος φορούσε σατομαζοχιστική στολή. Όσο να είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν το συναντά σε πάρα πολλά παιχνίδια και έχει το ωραίο του στοιχείο. Οι χαρακτήρες και το development τους. Οι χαρακτήρες είναι πολύ ιδιαίτεροι. Καταρχήν σας είπα ότι έχει περίεργες κλάσεις. Bloodsport Brawler, Corpse Burner, ένας νεκροθάφτης, Witch Smeller αντί για Witch Hunter, Vermin Hunter, ο Rat Cutter ας πούμε έτσι, Mercenary Alchemist, Hinterlander, Void Witch. Ιδιαίτεροι χαρακτήρες που παίζουν διαφορετικά ένας από τον άλλον, καθώς καταρχήν από πίσω όλοι έχουν ένα background που εξηγεί πώς έζησαν τη ζωή τους μέχρι τώρα, αλλά και για ποιο έγκλημα έχουν καταδικαστεί. Οπότε το παιχνίδι προσπαθεί να σε παρακινήσει και λίγο προς το RP στοιχείο. Δηλαδή, παίξε τους χαρακτήρες σου σύμφωνα με το τι θα έκαναν. Φυσικά έχουν και τα νούμερά τους, τα οποία θα έλεγα ότι είναι αρκετά. 6 στατιστικά ο καθένας: Agility, Constitution, Magic, Moral, Perception και Strength. Κρατάς και επίσης κάποια άλλα στοιχεία, το Luck, τα Gold, τα Wounds, τα XP, όλα αυτά είναι αρκετά στοιχεία. Όμως το development των χαρακτήρων, όποτε παίρνεις XP και φτάσεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο, μπορείς να πας στο skill deck, το οποίο είναι εδώ, στο skill deck και να διαλέξεις όποιο skill θέλεις. Αρκεί να πληρήσεις προϋποθέσεις. Ας πούμε, το πάνω-πάνω skill που έχω λέγεται Shrug of Pain. Δεν έχεις ανώ και pain, ας πούμε. Χρειάζεται 8 XP, αλλά για να το πάρεις πρέπει να έχεις moral 9 ή constitution 8, δηλαδή δεν είναι όλα για όλους. Οπότε μπορείς ουσιαστικά να χτίσεις το χαρακτήρα σου σχεδόν όπως θέλεις. Το development δηλαδή του χαρακτήρα είναι εξαιρετικό, ειδικά αν το δεις σαν άποψη RP, όπου και οι αποφάσεις που παίρνεις στα διάφορα διλήμματα που έχει το παιχνίδι, και δεν είναι λίγα τα διλήμματα, είναι πολλά. Ας πούμε, σε μία από τις περιπέτειες που έπαιξα, βρήκα κάποιους ας πούμε εμπόρους να τους έχουν επιτεθεί γκουλ και να είναι παρατημένοι μες στη μέση του δρόμου, και μπορούσα είτε να σκοτώσω τα γκουλ και να τους σώσω, είτε να τους σκοτώσω όλους και να τους κλέψω. Χαρακτήρες δεν είναι καλοί, δεν θα κάνω spoilers ότι έκανα, αλλά ήταν ένα δίλημμα που γίνεται κάτι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση. Οπότε με όλα αυτά, αν δεις το παιχνίδι λίγο πιο πολύ σαν RPG, είναι box όπως λέμε, RPG σε κουτί δηλαδή, καταλαβαίνεις το character development που έχει. Οι εχθροί. Οι εχθροί έχουν πολύ μεγάλη ποικιλία. Έχουμε 5 decks με τέρατα και ένα με epic τέρατα, τα οποία το καθένα είναι ένα χοντρό deck, δηλαδή έχει πολλές κάρτες. Και κάθε χαρακτήρας, κάθε εχθρός είναι διαφορετικός. Και εκτός του ότι είναι διαφορετικός στο πόσα hit points έχει και πόσο damage κάνει και αν έχει armor ή κάτι τέτοιο, κάθε χαρακτήρας έχει κάποια keywords τα οποία τον κάνουν να ξεχωρίζει από όλα. Ας πούμε, αυτός που τράβηξα τώρα κάνει summon, αυτός κάνει dimwit, αυτός κάνει command, αυτός κάνει infect, αυτός κάνει ambush, αυτός κάνει onslaught, αυτός κάνει evade και summon, αυτός κάνει thief, αυτός κάνει pursue μόνο αν είσαι σε εξωτερικό μέρος, αυτός κάνει skirmish αν είσαι σε λιμάνι. Δηλαδή όλοι οι χαρακτήρες, όλοι οι εχθροί είναι πάρα πολύ ταιριαστοί και με πολύ μεγάλη ποικιλία, και κάθε μάχη φαίνεται διαφορετική. Και μιας και λέμε για μάχη, ο μηχανισμός που λύνονται οι μάχες είναι πάρα πολύ έξυπνος, καθώς όλα γίνονται ρίχνοντας 5 ζάρια. Όχι αυτά τα 5 που πήρε για την ακρίβεια, αλλά 5 ζάρια. 2 πράσινα, τα οποία τα συγκρίνεις με το agility για να κάνεις άμυνα, 2 κόκκινα, τα οποία τα συγκρίνεις με το strength ή το agility ή ό,τι χρησιμοποιείς για επίθεση, και ένα mauve power ζάρι που χρησιμοποιείς είτε για άμυνα είτε για επίθεση, ανάλογα αν διάλεξες να παίξεις επιθετικά ή αμυντικά. Το παιχνίδι δηλαδή σου δίνει δυνατότητα να διαλέξεις ανάμεσα σε assault stance που είναι το επιθετικό και σε guard stance που είναι το αμυντικό, και με αυτόν τον τρόπο έχεις ήδη επιλογές. Ρίχνοντας τα ζάρια, σε συμφέρει να φέρει, το παιχνίδι λειτουργεί με το σύστημα να φέρεις κάτω από το skill που έχεις. Αν ας πούμε έχω agility 8, πρέπει να φέρω 8 και κάτω. Όμως δεν με συμφέρει να φέρω ασάκια, διότι το παιχνίδι θέλει να φέρεις κάτω από αυτό που έχεις, αλλά χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο από τα 2 ζάρια που έριξες, πήγε για το agility, για να κάνεις την αμυνά σου, ή το μεγαλύτερο από τα 2 κόκκινα ζάρια που έριξες για να κάνεις τον damage σου. Οπότε έχεις και λίγο luck με το οποίο μπορείς να κάνεις reroll, έχεις και κάποια αντικείμενα τα οποία σε οθούν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση να παίξεις, αλλά μπορείς πάντα να κάνεις και κάτι διαφορετικό. Οπότε η μάχη μου φαίνεται πάρα πολύ καλή και σχετικά γρήγορη. Δηλαδή επιλύεται εύκολα και πάντα είναι ικανοποιητική. Πολύ θετικό για το παιχνίδι που δεν μπορώ παρά να πω είναι αυτά τα βιβλιαράκια. Είναι ένας πάκος από βιβλία, ο οποίος εκτός ότι προσθέτουν κάποιες νέες ιστορίες ας πούμε στο παιχνίδι κλπ, τι κάνουνε, δίνουνε lore στο παιχνίδι. Ας πούμε το συγκεκριμένο Fishoid Freaks of the Wetlands, το οποίο Fishoid Freaks of the Wetlands σου εξηγεί για τα πλάσματα που ζουν στη λίμνη και στο βάλτο. Σου λέει την ιστορία τους, σου λέει αν είναι μοχθηρά, σου λέει γιατί κάνουν ό,τι κάνουν. Και στο τέλος μπορεί να έχει κάποια ιστορία ή κάτι τέτοιο. Ή εδώ, Guide to the Vermin Hunter, Pigskin Port and the Highlands. Εδώ σου εξηγεί μια συγκεκριμένη πόλη η οποία βρίσκεται στο βορρά, το Pigskin Port, αλλά και όλη την περιοχή εκεί πέρα Highlands. Οπότε αυτά τα βιβλία προσθέτουν πάρα πολύ στο παιχνίδι και είναι ένα πολύ θετικό που έχει, και φυσικά προσθέτουν και ακόμα περισσότερο από το εξαιρετικό κατά την άποψή μου artwork που έχει το παιχνίδι. Σαν αρχικό μειονέκτημα του παιχνιδιού θα έλεγα τους κανόνες οι οποίοι Στα πρώτα 2-3 playthroughs δεν είναι τόσο ξεκάθαροι. Έχουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες που θα πρέπει να τις θυμάσαι, άρα θα πρέπει να τις παίξεις 2-3 φορές για να τις δεις και κυρίως έχουν πάρα πολλά keywords. Είπα πριν ότι οι εχθροί είναι πολύ διαφορετικοί. Αυτός κάνει summon, ο άλλος κάνει dim wit κλπ. Τι είναι το dim wit όμως, τι είναι το summon, τι είναι το fury. Όλα αυτά υπάρχει στο πίσω μέρος του manual ένα δισέλιδο στο οποίο τα εξηγεί όλα, δεν τα εξηγούν οι κάρτες. Άρα, τραβώντας μια κάρτα και βλέποντας τι εχθρό έχεις, θα πρέπει αμέσως να ψάξεις το manual, ειδικά τις πρώτες φορές που παίζεις, καθώς εντάξει δεν τα θυμάσαι προφανώς τις πρώτες φορές, θα πρέπει να ψάξεις και να δεις τι ακριβώς συμβαίνει και τι είναι το κάθε ένα από αυτά τα keywords. Οπότε τα keywords είναι ένα μειονέκτημα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και οι κανόνες είναι ένα μειονέκτημα επίσης στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, καθώς έχουν κάποιες ας πούμε έτσι ασάφειες, κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να ερμηνευτούν και έτσι και αλλιώς. Κανόνες λοιπόν και keywords, θα έλεγα ότι είναι ένα αρχικό μειονέκτημα το οποίο όμως ξεπερνιέται μετά από 3-4 παρτίδες. Το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι περιπέτειας. Ένα παιχνίδι περιπέτειας έχει πολύ τύχη, ειδικά όταν όλα γίνονται με ζάρια. Αυτό μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς. Όπως είπα και πριν, έχει ένα βαθμό mitigation της τύχης, δηλαδή μπορείς να την προσαρμόσεις. Ξοδεύοντας luck, μπορείς να κάνεις reroll ένα ζάρι, ας πούμε, ή κάποια αντικείμενα σου επιτρέπουν να ρίξεις κάτι άλλο αντί για το κανονικό σου skill. Π.χ. αντί να κάνεις recover με moral, μπορείς να κάνεις recover με constitution, αν έχεις πολύ constitution. Αλλά δεν έχει πάρα πολύ luck mitigation, οπότε η τύχη μπορεί να είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας για κάποιους παίκτες. Προσωπικά, δεν θεωρώ την τύχη αρνητικό, τη θεωρώ θετικό. Θέλω ένα παιχνίδι περιπέτειας να έχει τύχη. Άλλωστε, είμαστε δραπέτες σε έναν πολύ σκληρό κόσμο, στον οποίο όλοι μας κυνηγάνε. Ή αν δεν μας κυνηγάνε, είναι τέρατα που θέλουν να μας φάξουν. Οπότε, θέλω την τύχη μέσα, θέλω να υπάρχει διαφορετικότητα, αλλά προφανώς αυτή η τύχη αυξάνει και τη δυσκολία του παιχνιδιού. Η δυσκολία του παιχνιδιού, λοιπόν, κατά την άποψή μου, είναι αρκετά αυξημένη. Έχω αποτύχει αρκετές φορές την πρώτη αποστολή, μέχρι να καταφέρω να την πετύχω, που υποτίθεται είναι εισαγωγική και πολύ εύκολη. Θέλει λίγο να μάθεις το σύστημα, αλλά και πάλι θέλει να είσαι και λίγο τυχερός, θέλει να κάνεις σωστές επιλογές για να μπορέσεις να προχωρήσεις με, θα έλεγα, σχετική επιτυχία. Καθώς ναι, μεν έχω βγάλει κάποιες αποστολές, αλλά η επιτυχία είναι σχετική στις περισσότερες περιπτώσεις, κάτι που κάνει το campaign ακόμη πιο ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε σχεδόν καθόλου ένα από τα deck του παιχνιδιού, αυτό εδώ, το πιο χοντρό απ' όλα, το οποίο είναι το loot. Loot βρίσκεις είτε αν κάποιο encounter σου πει κάτι ή αν σε κάποια μάχη σκοτώσεις αρκετά τέρατα ρίχνοντας ένα ζάρι, υπάρχει περίπτωση να τραβήξεις loot. Το κακό είναι ότι στο loot deck αρκετές από τις κάρτες είναι απλά τα starting items των άλλων χαρακτήρων που δεν έχεις επιλέξει. Αρκετές άλλες από τις κάρτες είναι τέρατα ή παγίδες πάνω στις οποίες μπορείς να πέσεις. Και αρκετές άλλες από τις κάρτες δεν μπορείς ποτέ να τις χρησιμοποιήσεις. Ας πούμε, τελευταία φορά μου έτυχε σαν loot ένα silver shot, δηλαδή ασημένιες σφαίρες. Μόνο αν έχεις πιστόλι χρησιμοποιούνται. Κανένας από τους χαρακτήρες μου δεν έχει πιστόλι, δεν έχω βρει πιστόλι. Άρα, ενώ χάρηκα που τράβηξα αλλού, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να το πουλήσω για μερικά χρυσά νομίσματα. Οπότε, νομίζω ότι με το loot θα μπορούσε να γίνει καλύτερη δουλειά. Το epic loot είναι κάτι διαφορετικό. Όμως, είναι πολύ λίγες οι κάρτες του epic loot. Φοβερές, αλλά πολύ λίγες και τις παίρνεις πάρα πολύ σπάνια. Οπότε, νομίζω ότι το loot θα μπορούσε να έχει δουλευτεί λίγο καλύτερα και τα αντικείμενα είναι λίγο πιο χρήσιμα, βοηθώντας και αυτά στο progression, στο advancement του χαρακτήρα. Πολλοί από εσάς μου έχετε πει, μα γιατί δεν λες πόσο κοστίζει ένα παιχνίδι κλπ. Γενικά δεν θα συνεχίσω να μην λέω πόσο κοστίζει ένα παιχνίδι, αλλά σαν μειονέκτημα του Dungeon Degenerates δεν μπορώ παρά να αναφέρω το υψηλό του κόστος. Ήταν η Kickstarter, το οποίο είχε πολύ ψηλά μεταφορικά, εστάλει από Αμερική αν θυμάμαι καλά, οπότε μαζί με τα expansion, μαζί με τα βιβλία που σας έδειξα και όλα αυτά, το παιχνίδι βγαίνει πάνω από 200 ευρώ. Μπορείς να βρεις το αρχικό γύρω στα 80, 90, δεν ξέρω, κάπου εκεί σε εκπτώσεις ενδεχομένως το βρεις και λίγο πιο φθηνά και σίγουρα το βασικό κουτί αξίζει, αλλά κατά την άποψή μου τα World Books είναι φοβερά, δεν γίνεται να τα χάσει κάποιος λάτρης του παιχνιδιού, όπως επίσης και άλλα mini expansion που προσθέτουν κάρτες και encounters, άλλους χαρακτήρες. Carnival Drifter λέει αυτό το expansion, το οποίο όπως βλέπετε δεν το έχω ανοίξει. Και άλλο ένα με χαρακτήρες επίσης, το οποίο ας πούμε έχει Charlatan Magician, δηλαδή χρειάζεσαι λίγο αυτή την ποικιλία, οπότε θα πρέπει και να την πληρώσεις. Το campaign του παιχνιδιού, όσο έχω δει τουλάχιστον, μου φαίνεται φανταστικό. Ο τρόπος που προχωράς από αποστολή σε αποστολή και οι επιλογές που έχεις είναι πάρα πολύ ωραίες. Οι αποστολές είναι πάρα πολύ θεματικές. Μέχρι τώρα δεν έχω συναντήσει καμία βαρετή αποστολή, αν και για να πω την αλήθεια, σε ένα από τα playthroughs της πρώτης αποστολής, επειδή αποτύχανα συνεχώς στο Explore Roll, αυτό που κάνω search δηλαδή σε μια τοποθεσία, έπρεπε συνεχώς να μένω στην ίδια τοποθεσία ξανά και ξανά και ξανά, επειδή μόνο ένας χαρακτήρας κάθε γύρο μπορεί να ψάξει, με αποτέλεσμα να με πελεκίσουν εκεί τα Dangers και να καταστραφώ, να πεθάνω. Έχασα την αποστολή πάρα πολύ νωρίς. Οπότε το campaign φαίνεται πάρα πολύ καλό, εκτός ενδεχομένως αν είσαι πολύ άτυχος. Πάνω στο campaign πρέπει επίσης να πω ότι μένει η κατάσταση του ταμπλό από το ένα σενάριο στο άλλο. Δηλαδή, είσαι σε μια τοποθεσία, σκοτώνεις κάποια τέρατα. Το παιχνίδι το αναγνωρίζει αυτό. Πώς το αναγνωρίζει? Μειώνοντας το danger level. Ας πούμε, από εκεί που ήταν 6, το κάνεις 5. Βάζει ένα token πάνω στο ταμπλό και ξέρεις το danger level είναι 5 εκεί. Άρα είναι λίγο πιο δύσκολο την επόμενη φορά που θα είσαι σε αυτή την περιοχή να βρεις τέρατα. Αντίστοιχα, κάθε γύρο, τραβώντας μια danger κάρτα, οι περισσότερες από αυτές γράφουν μια τοποθεσία στην οποία ανεβαίνει το danger level. Δηλαδή, όσο αργείς, ο κόσμος γίνεται πιο σκληρός μαζί σου, πιο άδικος και πιο γεμάτος τέρατα. Και αυτό μένει από περιπέτεια σε περιπέτεια. Ας πούμε, στην τελευταία περιπέτεια που έπαιξα, οι κατακόμβες έχουν φτάσει σε danger level 6, δεν πάει παραπάνω. Οπότε την επόμενη φορά που θα ξεκινήσω, χρησιμοποιώ αυτό το seed για να κάνω save. Έχω σημειώσει εδώ ότι οι κατακόμβες έχουν 6 και την επόμενη φορά που θα στήσω το παιχνίδι θα τις ξεκινήσω με 6. Οπότε ουσιαστικά το παιχνίδι θυμάται το state του και ό,τι επιλογές κάνεις, όση καθυστέρηση έχεις κλπ. Διαδραματίζεται στο ταμπλό, βλέπεις ξεκάθαρη αποτύπωση για αυτό που κάνεις στο ταμπλό και αυτό είναι φοβερό. Συμπερασματικά θα έλεγα ότι το Dungeon Degenerates Hand of Doom είναι ένα φανταστικό adventure παιχνίδι. Είναι σχεδόν το πιο RPG σε κουτί παιχνίδι που θα μπορούσαμε να βρούμε, RPG in a box. Δεν μπορώ να φανταστώ κανένα. Είμαι λάτρης του Roombound, νομίζω όμως ότι το Dungeon Degenerates Hand of Doom είναι καλύτερο. Και αν δεν είχαν επιλέξει αυτή την παράξενη τεχνοτροπία, την αρτιστική, που κάποιος μπορεί να τους ξενήσει ή να τους αποθήσει ενδεχομένως, ξαναλέω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, που δεν καταλαβαίνω γιατί την επέλεξαν, προφανώς αυτό είναι το mentality τους, των δημιουργών, εντάξει, το παιχνίδι θα ήταν πολύ πιο ευρέως διαδεδομένο. Τώρα έχει ένα φανατικό κοινό. Πιστεύω ότι αξίζει να το δοκιμάσετε σε κάποιο φίλο ενδεχομένως ή αν μπορέσετε να βρείτε κάποιο αντίτυπο ή κάτι τέτοιο, καθώς το παιχνίδι είναι πραγματικά εξαιρετικό. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να πω για το Dungeon Degenerates Hand of Doom. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φυσικά, μην ξεχνάτε ότι στην περιγραφή αυτού του βίντεο μπορείτε να βρείτε ό,τι άλλα βίντεο έχω ανεβάσει για το Dungeon Degenerates, unboxing, ένα unboxing των expansions, ένα ή περισσότερα playthrough ανάλογα με το πότε ανεβάζω το review, οπότε μην ξεχάσετε να τα δείτε όλα αυτά και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.